έχουμε νέο επεισόδιο στις σχέσεις του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν με τον Τούρκο βασκευολίστα Ενές Καντέρ. Χθες βράδυ, όπως έκανε γνωστό ο ίδιος ο Καντέρ, ζητήθηκε επίσημα η σύλληψή του από τον Τούρκο πρόεδρο, λόγω προσβολής της προσωπικότητάς του για όλα αυτά τις δηλώσεις που έχει κάνει κατά καιρούς ο Καντέρ. Βλέπουμε ότι έσκησε και έκαψε το σχετικό δικόγραφο ο παίκτης στο Portland Blazers. Εμείς επικοινωνήσαμε μαζί του. Είναι ένας άνθρωπος άλλωστε που αγαπάει πολύ τη χώρα μας και τοποθετείται μέσω του Open για πρώτη φορά για το περιστατικό αυτό. Dictator Erdogan truly does not believe in or even understand the concept of free speech. He's threatening to arrest me and take legal action against me just for insulting him. And I am an NBA player. Just imagine what he does to innocent citizens who don't have the same privileges or power that I have. It just speaks to his gross abuse of power and absolute disregard for freedom. As long as he continues to oppress my people, as long as he keeps violating human rights, I will keep fighting and I will keep speaking up. This gives me all the more reasons to take a stand. Οι σχέσεις των δύο ανδρών είναι τεταμένες εδώ και χρόνια. Είπε και για τη γιορτή της μητέρας ο Καντέρ ότι έχει να δει τη μητέρα του 7 ολόκληρα χρόνια. Ναι. Δεν έχει καν φωτογραφία πρόσφατη δική της.